πίσω, κύριε. Δεν είναι κανένα θέαμα. Δεν είναι κανένα θέαμα. Για τραβηχτείτε πίσω. Κάντε πίσω. Τι θα το κάνεις εδώ? Εγώ πριν από λίγο ήρθα, είχε γίνει το συμβάν. Από ό,τι άκουσα, το άσπρο αυτοκίνητο με δύο άντρες μέσα ερχόταν από την οδό από εκεί και πήγαινε προς τα πάνω, προς το κέντρο του Ηρακλείου. Το άλλο αμάξι το μαύρο πήγαινε προς το Παραλιακίνη. Εκεί πήγαινε σιγά σιγά ο άσπρος βέβαια. Αλλά βγήκε απότομα και έγινε τον μπαμ. Από ό,τι άκουσα, έτσι δεν ήμουν εδώ, πριν από λίγο ήρθα. Δυνατή σύγκρουση, έτσι. Δυνατή, ναι. Ήταν δύο κύριοι μέσα, έφταιγε βέβαια ο οδηγός εκεί του άσπρου αυτοκίνητου. Ο οδηγός του άσπρου αυτοκίνητου, από ό,τι έμαθα, όταν βγήκε παράνομα στην κεντρική οδός. Και έγινε αυτό που έγινε. Και στεναχωρηθήκαν πάρα πολύ βέβαια. Μακάρι θα πρέπει να γίνουν καλά βέβαια. Έχουν χτυπήσει. Έχουν χτυπήσει, ναι. Ο ένας οδηγός ήταν πολύ σοβαρά από ό,τι άκουσα. Είναι από το Καρδικό, από ό,τι έχω μάθει, από το Καρδικό είναι η καταγωγή του. Και ήταν από τον Άγιο Δημήτριο και από τον Άγιο Δημήτριο ερχόντουσαν από το μετόχι πάνω το χωριό. Και έγινε το συμβάν τώρα. Κακό είναι βέβαια. Αυτά. Τώρα μακάρι θα πρέπει να γίνουν καλά. Και θέλει προσοχή, προσοχή θέλει πάρα πολύ. Για πέστε μας, τι ακούσατε, τι έγινε, ήταν απόψε εσείς εκείνη την ώρα, έτσι. Ακούσαμε ότι το άσπρο ερχόταν κατευθείαν, να περάσει μάλλον απέναντι εδώ, να ράξει προς το Μπεραλία. Και ούτε κοίταξε, δεν ξέρω, μέσα δύο άτομα ήταν, ηλικιωμένοι και ερχόταν το μαύρο. Και τον έσαιρα αυτοί μέχρι εδώ, κατεβήκαν βέβαια το παιδί αμέσως να βοηθήσει. Κλίμα, το, ο άνθρωπος ο μεγάλος ήταν σε κατάσταση αμόκο οπωσδήποτε. Δύο άτομα. Και το συνολικό λιγωμένο. Περιμένω τόσο αργήσα λίγα. Δεν είχε χτυπήσει, αλλά είχε ένα τρέμουλο το κεράκος. Και οπωσδήποτε ίσως σε παλμούς και τα λοιπά, δεν ξέρουμε ακόμα τι έχει γίνει, πώς πάει. Δυνατή είναι, γιατί ήταν ακριβώς από τη μέση και εδώ τον έφερε εδώ. Αν κοιτάξετε την απόσταση, το αυτοκίνητο είχε φρενάρει το μαύρο και ερχόταν αριστερά, καθώς φαίνεται να τον γλιτώσει. Και αυτός έπεσε πάνω του κατευθείαν και τον έσυρε. Ήταν δυνατή, ναι. Ότι ερχόταν ο κύριος από εδώ και παραβίασε το στόπα κατά τα λεγόμενα, κάτι έπαθε, είπανε, και χτύπησε το άλλο το αμάξι που πήγαινε προς την Κύο. Χτύπησανε προς το σύνορα. Ιδίως το άσπρο αμάξι, ο οδηγός είναι πολύ σοβαρά, από ό,τι είπανε. Και άλλο, είχε και συνοδηγό. Ναι, και ο άλλος πόναγε λίγο στα πλευρά του. Από ό,τι είπανε, μάλλον κάτι έπαθε. Θέλει να στρίψει μέσα προς τον Άφλιο και μάλλον κάτι έπαθε. Ποιος παραβίασε το στόπα? Το άσπρο. Το άλλο το παιδί πήγαινε προς την Κύο και πήγαινε κατά τα λεγόμενα κάποιων κυρίων ότι πήγαινε πολύ σιγά. Έχει χτυπήσει κανείς? Ιδίως το άσπρο πολύ σοβαρά. Το άλλο. Όχι. Λαφαλίτσα πάνε Ευάγγελος πυρονόμος. Τι έγινε εδώ πέρα? Ναι, ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας για τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα πλαγιοτοπική σύγκρουση συνοδός με Μεγάλο Λεωξάνδρου και Νέα Σκύου στον Άφλιο. Φτάνοντας εδώ, ήταν δύο τα άτομα, τον έχει ήδη αποχωρήσει, έχει εκπαλευθεί από το ΕΚΑΒ. Ήταν ένα δεύτερο άτομο μέσα, το οποίο κάναμε ενέργειες συντονισμένες. Με χρήση αστικών εργαλείων τον απεγκλωβίσαμε χωρίς ευθύνες του και παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ. Χωρίς ευθύνες του? Χωρίς, ναι. Δύσκολος απεγκλωβισμός? Όχι, ήταν δύσκολος. Απλά μας δυσκόλεψε το ότι είχε πάρα πολύ κόσμο φασαρία. Καταλαβαίνετε, θα μαζεύονται όλοι οι περίεργοι περαστικοί να δουν τι συμβαίνει. Και μέχρι να βρούμε το βηματισμό να συντονιστούμε άμεσα θα πια πόσα άτομα ήταν μέσα, δεν μας πήρε πάνω από 10 λεπτά στο να τα αποκλωβήσουμε. Ήταν πολύ σύντομη. Κρίνεται ότι είναι σοβαρά οι άνθρωποι? Σας είπα ότι ο οδηγός, όχι ο οδηγός, επαναλαμβάνω, ο οδηγός αναστρέφει χωρίς τις αισθήσεις του.